σήμερα. Για να δούμε τώρα ποια είναι η στάση του Πάρη Μουτσινά. Είναι και εκείνος κοντά μας. Σε απευθεία σύνδεση, κύριε Μουτσινά, από το Κοινοβούλιο. Λίγο πριν ξεκινήσει η δεύτερη ψηφοφορία, ανεξάρτητος βουλευτής, είστε από τη δεξαμενή στην οποία στοχεύουν και οι δύο πλευρές, τόσο της συγκυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς τελικώς παραμένετε στο παρόν? Φυσικά παραμένω, κυρία Μπουζλούκο, στο παρόν. Όχι μόνο γιατί δεν με έπεισε ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά γιατί τελικά νομίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έπρεπε να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του για αυτά τα οποία έχει πει και έχει δεσμευτεί. Ότι πέρα από τα success story και πρωτογενή πλεονάσματα, δεν μας μίλησε καθόλου για τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η πολιτική του. Την ώρα που ο ίδιος έλεγε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, σκίζω το μνημόνιο ώρα με την ώρα, βήμα με το βήμα κλπ. Παρακολουθούμε ότι μας οδηγεί σε μαθηματική ακρίβεια σε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήδη έχει προσυπογράψει με τον κύριο Βενιζέλο. Καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να κάνει πρώτη την αυτοκριτική και μετά να κάνει κριτική στην αντιπολίτευση. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε αναστρέψει τις όρες λογικής και κάνουμε τα αντίθετα ακριβώς από αυτά που επιτάσσει η πραγματικότητα και η κοινωνική πραγματικότητα. Η οποία θα σας πω ότι η κοινωνία βρίσκεται σε απόγνωση, σε κατάθλιψη σήμερα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν, ακόμα και η μεσαία τάξη, δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ήδη τα φορολογικά έσοδα έχουν έλλειμμα 73 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε την δυσθεώρητο του ύψους, γιατί ξεκινήσαμε το 12 με 49, 50 δισεκατομμύρια. Άρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, κύριε Μουτσινά, θεωρείτε ότι αντέχει αυτό το κλίμα, το οποίο εσείς περιγράφετε, αντέχει εκλογές η χώρα τώρα? Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι μπορούσαμε να τις αποφύγουμε, αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εγκαίρως. Έκανα την πρότασή μου όταν στην πρόταση στην ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση. Τότε μίλησα για μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού με συγκεκριμένα διακυβεύματα, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, για να μπορέσουμε πραγματικά να δρομολογήσουμε την επίλυση βασικών και χρόνιων προβλημάτων, να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης. Άρα, αυτή τη στιγμή, κύριε Μουτσινά, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, επειδή είναι πάρα πολύ μετρημένα τα κουκιά, εσάς τι σας ενοχλεί και τι δεν σας πείθει από αυτή την πρωτοβουλία του ο Πρωθυπουργός? Το γεγονός ότι δεν συνενεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι το έλαβε αυτή την πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός αυτή τη χρονική στιγμή? Ποιο είναι ακριβώς το αγκάθι για σας? Καταρχήν, αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι πρωτοβουλία συνέννησης. Μια πρωτοβουλία συνέννησης, κυρία Μπουζλούκου, γίνεται με θετικό πρόσημο. Γίνεται με θετική προδιάθεση. Δεν αναφέρεσαι σκληρά και κριτικάρεις σκληρά την αντιπολίτευση, αλλά την καλείς, αφήνοντας στην άκρη όλες τις διαφορές και εννοώντας ότι σήμερα τα πράγματα έχουν φτάσει και που έχουν φτάσει, κάνοντας και μια σχετική αυτοκριτική για τις ευθύνες. Έπρεπε να καλέσει τους αρχηγούς για μια ουσιαστική συζήτηση πάνω στα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία έχουν στο επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουν ή αυτός ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, όπως σήμερα, και εσείς, τα πράγματα, ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση επιλεγεί. Ψηφίζετε λοιπόν σήμερα στη δεύτερη ψηφοφορία παρών. Υπάρχει κάποιο περιθώριο σε εσάς να αλλάξει κάτι μεταξύ δεύτερης και τρίτης ψηφοφορίας? Υπάρχει μια, ενδεχομένως μια στάση, μια κίνηση πολιτική, κομματική που θα μπορούσε να σας επηρεάσει ώστε να αλλάξει την ψήφο σας κατά την τρίτη ψηφοφορία? Το βλέπω απίθανο, γιατί ο χρόνος έχει πια στενέψει, έχει γίνει στενός κορσέ σε όλους μας και σε όλο το πολιτικό σύστημα. Παρά το ότι θεωρώ ότι οι εκλογές σε αυτή τη φάση δεν επιλύνουν με την κλείδωση το πρόβλημα, ωστόσο στη δημοκρατία ποτέ δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θεωρώ όμως ότι ενδεχομένως, αν υπάρξει μια που τη θεωρώ πάλι απίθανη, μια πραγματική εθνική συνεννόηση και μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού με κρίσιμα διακυβεύματα, αλλά αυτό δεν έχουμε περιθώριο πια να το συζητήσουμε. Οπότε αυτό μπήκε ήδη στις καλένδες και νομίζω ότι πάμε κατευθείαν για την τρίτη εκλογή με το ίδιο σχεδόν αποτέλεσμα το οποίο αναμένεται και σήμερα και το οποίο δεν θα είναι επιτυχές για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουτσινά. Ο κύριος Πάρης Μουτσινάς, ανεξάρτητος βουλευτής από τη